Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως υπάρχει ενδιαφέρον για το αμερικάνικο πλοίο αποβατικών επιχειρήσεων USS Whidbey Island, LCD-41. Η πρώτη συζήτηση έγινε στην πρόσφατη επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΘΑ στη ΣΥΠΑ. Αν και το 16.000 τόνων με πλήρη φορτίο LCD-41 μπήκε σε υπηρεσία το 1985, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι ισχυρά εξοπλισμένο με 2 MK20 Phalanx και 2 εκτοξευτές RAM. Με 2 κινητήρες δίζελ μπορεί να φτάσει έως τους 20 κόμβους και στο κατάστρωμά του μπορεί να προσνιωθεί ακόμη και Σινούκ. Το πλοίο δεν έχει αποσυρθεί οριστικά και είναι σε κατάσταση OSIR, δηλαδή Out of Service in Reserve. Ένα τέτοιο πλοίο θα είναι απόλυτο χρήσιμο για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αφού θα μπορεί να μεταφέρει στρατεύματα για κατάληψη νησιών όπως η Ίνδρος, Τένεδος, είτε για αποβατικής προσπάθεια στη Μικρά Ασία ή ακόμα και για αποστολή βοήθειας στην Κύπρο. Στο κήτος του μπορεί να φιλοξενήσει τα νέα αμφίβια AAV-7 που πρόκειτο να προμηθευτούν οι Έλληνες πεζοναύτες. Μπορεί να μεταφέρει έως 36 AAV-7 και περίπου 500 πεζοναύτες. Μια καλοκουρδισμένη πολεμική μηχανή δεν χρειάζεται μόνο μικρές μονάδες και ψυχή, αλλά και μονάδες υποστήριξης, ανεφοδιασμού και μεταφοράς. Για όσους γνωρίζουν τα ελάχιστα για την μικρασιατική καταστροφή, είναι ότι ο ελληνικός στρατός δεν είχε σωστές γραμμές ανεφοδιασμού, υποτιμώντας τους Τούρκους, ενώ στην αρχαιότητα ο Αλέξανδρος γι' αυτό έχτιζε συνεχώς νέες πόλεις, ώστε να έχει ο στρατός του γρήγορα νέες προμήθειες, και αν κάποιοι νομίζουν ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες για επιτυχημένη απόβαση με τα AVAC του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μάλλον κάνουν λάθος.